βαρεμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κύριος Κέλλας από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτές, οι άνθρωποι έχουν και τις αδυναμίες τους. Και εγώ, αν θέλετε, και τα βίτσια τους. Εγώ ανέτρεξα στην περσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη για το προϋπολογισμό. Τι έλεγε? Το θέμα δεν τι έλεγε, τι δεν έλεγε. Δεν μιλάμε για αντιπολίτευση σκληρή. Μιλάμε για έναν μηδενισμό, ένα διχασμό, μια τοξικότητα που όποιος, αν την διάβαζε σήμερα κανείς, θα έλεγε ότι δεν έχει προηγούμενο. Όλα αυτά κάτω από ένα πλέγμα πολιτικής ιστερίας κράβγαζε ο κύριος Μητσοτάκης διαβάζοντας «Η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης». Και αφού κέρδισε τις εκλογές, τα επιτεύγματα, τις επιδόσεις, τα δεδομένα αυτής της κυβέρνησης, μετά από μια τραγικά δύσκολη περίοδο μνημονιακή, κάτω από σκληρές συνθήκες, με θυσίες του λαού, τα δεδομένα λοιπόν, τις επιδόσεις, τις οικειοποιείται ως δικές της. Τι είναι ως επιδόσεις? Της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης. Κάτι ήξερε βέβαια, διότι όταν οι αγορές αναγνωρίζουν αυτές τις επιδόσεις, δεν μπορείς εσύ, αναγιγνώσοντας το Ευαγγέλιο των αγορών, να αμφισβητήσεις τα δεδομένα, διότι θα πέσει σε μεγάλο βάραθρο. Το ήξερε αυτός ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως ήξερε πολύ καλά, όταν έκανε λόγο για απαράδεκτες, λέει, εθνικές υποχωρήσεις. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Δένδιας από αυτό εδώ το βήμα σε ορισμένες σημαντικές αποστροφές του και τι λέει? Ζητήσαμε από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, το είπα από αυτό το βήμα, την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έτσι ακριβώς. Και προσέθεσε, γυρίσαμε την πλάτη στην πατριδοκαπηλεία, παρακαλώ. Και ρωτάω, υπάρχει κάποιος σε αυτή την πρέριγα που να νιώσει ντροπή, που να νιώσει την ανάγκη? Δεν υπάρχει, λέει ο κύριος Λαζαρίδης, να σώσει οτιδήποτε από το ήθος μιας παράταξης που μεταπολιτευτικά προσπάθησε να ξεφύγει από ορισμένες σκοτεινές πτυχές του παρελθόντος της. Κανένας, λέει, δεν θα ζητήσει. Συγγνώμη. Κανένας, ε. Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης, από αυτό εδώ το βήμα, πριν από 4-5 μέρες, είπε το εξής. Είπε το εξής. Προδότες, έλεγε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ να ηρεμήσουμε όλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από... Παρακαλώ, δεν θέλω να πω ονόματα, να ηρεμήσουμε όλοι. Ήρεμα, ήρεμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από 4-5 μέρες, από αυτό εδώ το βήμα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε, δεν είναι στο προσωπικό μου ήθος, δεν είναι στο προσωπικό μου ήθος, να εμπλέκω τα εθνικά θέματα στην πολιτική αντιπαράθεση. Σοβαρά. Τι είναι τελικά το πολιτικό ήθος? Είναι κάτι πολύ ελαστικό, που προσαρμόζεται στις ανάγκες της συγκυρίας ή της ψηφοθυρίας. Αυτό είναι το πολιτικό ήθος. Και έλεγε στην ομιλία του από αυτό εδώ το βήμα, πριν από ένα χρόνο ο κύριος Μητσοτάκης, μίλαγε για κομματισμό, παραβλέποντας, λέει, το κράτος για να υπηρετήσει το κόμμα. Τα ακούει τώρα ο κύριος Πατέρας, ο δυστυχής κύριος Πατέρας από τα Τρίκαλα, ο οποίος είπε, με ξεγέλασε, μου είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός, τα ακούει ο κύριος Πατέρας από τα Τρίκαλα, τα δυο στενά, και του σηκώνεται η τρίχα. Του σηκώνεται η τρίχα. Για να μην πω με τον κύριο Διαματάρη, για να μην πω για τον κύριο Διαματάρη, παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις τώρα. Ηρέμα, για τον κύριο Διαματάρη. Δεν τις καταλαβαίνω. Και πολύ περισσότερο από ομιλητές που θα ανέβουν στο βήμα αμέσως μετά. Λοιπόν, από αυτό εδώ το βήμα, επίσης πριν ένα χρόνο, ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για την κυβέρνηση των φόρων. Και ότι θα έρθει για να σώσει τη μεσαία τάξη. Ποιον από αυτούς τους φόρους που εισήγαγε η κυβέρνηση των φόρων κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης? Κανέναν. Πώς έσωσε την μεσαία τάξη? Από τα εισοδήματα,
17.000 στους 50.000, μηδέν προσέθεσε και αφαιρεί όσα αντιστοιχούν στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κάποιος πρέπει τώρα, λέω εγώ, να σώσει τη μεσαία τάξη από τον επίδοξο σωτήρα της. Επιτρέψτε μου, κύριοι συνάδελφοι, να πω το εξής. Όσοι σκηνοθετούν αυτή την πολιτική συμπεριφορά και αυτές τις κινήσεις, θεωρώ ότι δεν έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη στον ελληνικό λαό. Ή μάλλον δεν θεωρούν λαό, τον θεωρούν πληθυσμό. Ένα πλήθος αμνημόνων. Κάποτε, ο Κονδύλης, λέει ο στρατηγός, είπε το εξής, λέει, άμα ήξερα ποιος ακριβώς είναι ο ελληνικός λαός, θα είχα κάνει το πραξικόπημα από τότε που ήμουν 19. Αυτή την αντίληψη είχε ο Κονδύλης. Σήμερα δεν χρειάζεται να γίνονται πραξικόπηματα. Σου λέει τώρα, ποιος θυμάται τι έλεγε πέρσι από αυτό εδώ το βήμα ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο σημερινός Πρωθυπουργός. Ποιος θυμάται, ακούστε. Ποιος θυμάται τι έλεγε ο Πρωθυπουργός. Και επειδή από αυτό εδώ το βήμα επίσης ο κύριος Μητσοτάκης ανήγγειλε για όσους ξέρουν να ακούν την κατάργηση των επιδομάτων. Πρέπει να μάθετε να ψαρεύετε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Να πιάνετε ψάρια, τέρματα επιδόματα. Σε αυτό ήταν ειλικρινής, οφείλω να το ομολογήσω. Και έρχομαι τώρα στις επενδύσεις. Δεν είναι εδώ ο κύριος Καραμαλής. Σε επενδύσεις. Στον τομέα που προείσθεται ο κύριος Καραμαλής, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι 16% κάτω στο σύνολο και 40% κάτω κατά το εθνικό σκέλος. Εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος να προτείνω τον κύριο Καραμαλή και για Νόμπελ Οικονομίας, θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι αναγγέλλοντας μια ανανέωση επικείμενη τη σύμβαση με την Τρένοσε, περιέλαβε στις επενδύσεις και το κονδύλι για τις αμοιβές των εργαζομένων. Περιλαμβάνονται στις επενδύσεις αμοιβές των εργαζομένων. Και αν ναι, αν περιλαμβάνονται, τότε η Τρένοσε που πλήρωνε τους εργαζόμενους στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έκανε επενδύσεις στην Ελλάδα. Γιατί δεν έκανε δηλαδή με αυτή την έννοια επενδύσεις στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει η σημερινή κυβέρνηση. 16 λοιπόν, 46% κάτω το εθνικό σκέλος και βαρημένο του προγράμματος. Δηλαδή πώς θα κάνει τις επενδύσεις η κυβέρνηση και πώς θα τις μοχλεύσει όταν αφαιρεί το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας το εξής. Από αυτό εδώ το βήμα σήμερα βγάλαμε στην επιφάνεια το θέμα του Αχελώου, της εκτροπής του Αχελώου. Κύριε Λιβανέ, να συμφωνήσουμε σε κάτι, πριν να συμφωνήσουμε με τον συναδελφό σου όμως, που προηγήθηκε στο βήμα εδώ. Ακούστε. Ναι, αλλά μην παίρνουμε το χρόνο που να τελειώσουμε. Υπάρχουν αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Ποιος λοιπόν παρήγγειλε, επανήλθε, έφερε ξανά στην επιφάνεια και παραγγέλνει την εκτροπή του Αχελώου. Κατακριμνίζεται η τιμή της ελιάς καλαμών και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και κανείς δεν ασχολείται. Και out of the blue